Okay. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά, είναι η τρίτη κατά σειρά συνάντηση που κάνουμε, να καλωσορίσω όλους τους συνεργάτες, και είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι κτηνίατροι, είτε είναι ζωοτέχνες ή άλλοι φοιτητές ή οτιδήποτε συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση. Η εταιρεία Ιντενά είναι μια εταιρεία η οποία είναι εξειδικευμένη στον κλάδο της διατροφής. Έχει μεγάλη εμπειρία και έχει πολλές πατέντες στη διατροφή των ζώων. Ασχολείται ειδικά με τα λακκόντα, τα γαλλικά, αλλά και με άλλες ράτσες. Επίσης και με τη διατροφή και τα γελάδων, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία γιατί έχει κάνει ευρεσιτεχνίες οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα των προβάτων σε γάλα και σε κρέας. Και έτσι είναι ένα συνεργάτης μας εδώ και αρκετό καιρό, το οποίο έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις τροφές τις οποίες παράγουμε. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το πρόγραμμα διατροφής, που ξεκινάει από κάποια προϊόντα, τα οποία θα εξηγήσει ο κύριος Μασούν Νταούν, ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής της εταιρείας και είναι από αυτούς τους εφευρέτες οι οποίοι έχουν κάνει τις ευρεσιτεχνίες επιστημονικά. Και επίσης είναι η Κλοέ Γκλαγκόφ, η οποία είναι η συνεργάτης του, κτηνίατρος, η οποία θα είναι μαζί στην παρουσίαση. Merci beaucoup, our friends from France, okay? And I give the, you know, the stage to Mr. Masoud Daoun. I explained everything about you in Greek. Welcome, Masoud. Okay. Thank you. Thank you very much, Tassos. So, first of all, I want to welcome you, to welcome everybody. Akritas, you translate or? Yeah. Mr. Masoud Daoun καλωσορίζει όλους από τη δικιά του πλευρά. Okay. So first of all, I want to welcome you, welcome everybody for being with us with this webinar. Καλωσορίζω όλους που συμμετέχουν σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. So I know very well that the situation is a little bit complicated, and even in Greece I think that you have more complication than everybody because you have the COVID sanitary problem and some more political issues with your neighbors, so okay. Mr. Masoud says that ότι έχουμε κάποια πολυπλοκότητα λόγω και των καλών γειτόνων μας. Yeah, that's it. So today, Chloé, tu vas dans. Tu c'est bon, so, on voit tout. Yeah. Okay. So today we will share with you, we'll present you our experience, okay, around the how to produce, how to manage the daily use, in general with a more sophisticated. Feed additives or more intelligent feed additives. Καλημέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Κρήτας ο Καλούς, ο τεχνικός διευθυντής. Υπάρχει και ένα λάθος στην πρώτη διαφάνεια. Σήμερα, όπως λέει ο κύριος Μασούτ, θα μιλήσουμε για τη διατροφή των προβάτων γαλακτοπαραγωγής υψηλών αποδόσεων με καινοτόμα πρόσθετα. So, first of all, I present you the company Ιντενά. Πρώτα απ' όλα θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας μας, της Ιντενά. So, Ιντενά, we are a French company and we are specialized in services, in animal nutrition in general. So, we have a big experience. No, Chloé, reste sur l'ancien. Ιντενά είναι μια γαλλική εταιρεία η οποία αφενός έχει τεχνογνωσία, διαθέτει τεχνογνωσία στην διατροφή των παραγωγικών ζώων και δεύτερη τεχνογνωσία τα προσθετικά των ζωοτροφών. See. So our main field of expertise is the animal nutrition and the feed additive expertise. Okay? Ναι, όπως το είπα και πριν, καλή γνώση της φυσιολογίας των ζώων και των πρώτων υλών και καλή γνώση των εκχυλισμάτων των βοτάνων, τα οποία χρησιμοποιούν
κατά κόρον στις καινοτομίες που έχουν δημιουργήσει. That's your la deuxième, Chloé. So, when we speak about the any, Chloé. Oui, oui, mais c'est que ça, c'est si long. Sorry, it's no, so, slow. What we do for animal nutrition? So we have a deep knowledge of the animal need. Okay, so we have a deep knowledge of agricultural raw materials, forages, cereals, and protein sources. But the main activity we are doing is a deep knowledge in farm management. So we are highly expertises in the audit in farms, directly in the farms. Okay. Εξηγεί ο κύριος Μασούντ τι εννοεί τεχνογνωσία στην διατροφή των ζώων. Υπάρχει καλή γνώση των αναγκών αφενός των ζώων. Δεύτερον, καλή γνώση της περιεκτικότητας των πρώτων υλών σε θρεπτικά συστατικά. Και τρίτον, καλή γνώση της διαχείρισης των εκτροφών που παρακολουθούν. The company IDINA is highly specialized in small ruminants. So mainly in ovine activity, we have a big ovine activity in France, in Spain, for meat and for dairy. Η εξειδίκευση της IDINA αφορά τα μερικαστικά και τα μικρά μερικαστικά, δηλαδή πρόβατα και έγιες, αλλά και τα μεγάλα μερικαστικά, αγελάδες, γαλακτοπαραγωγής και βοηδή στην Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες που κάνουν εξαγωγές, όπως ανέφερε Ισπανία και Ελλάδα. So, and in the same time, we developed a special kinds of feed additives, mainly based on essential oils, and natural sources, if you want, plant extract and algae. Η εταιρεία μας έχει περάσει στη φάση της δημιουργίας των δικών της προσθέτων, τα οποία βασίζονται σε φυτά και φυτικά εκχυλίσματα από φύκη και από μείγματα εθερίων ελαιών και βοτάνων. Donc, we developed two range of products, liquid and powder products, so for direct application in the farm and for introducing them in the feed in the same time, okay? Τα προϊόντα μας είναι σε δύο μορφές, σε υγρή μορφή, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε επίπεδο μονάδος, αλλά και σε στερεά μορφή, που είναι η πλειονότητα των συσκευασμάτων. So, these products are mainly for nutritional efficiency, to improve the nutrition efficacy, but more and more to manage sanitary issues, like diarrhea on small animals, like, for example, some sanitary issues in the farms, okay? Τα προϊόντα στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των θρεπτικών συστατικών των τροφών από τα παραγωγικά ζώα, αλλά από την άλλη τα τελευταία χρόνια στοχεύουμε στη βελτίωση του οικονομικού στάτους της μονάδος. So we already introduced some of our products in the Greece market via Viodocat, and today we'll speak a little bit more about this product. Okay? Ήδη αυτά τα προϊόντα σε συνεργασία με την Viodocat στον ελληνικό χώρο, η οποία μας αντιπροσωπεύει, θα αναφέρθω εκτενέστερα στα προϊόντα αυτά και τις ιδιότητες τους. Okay. So, Chloé, tu peux prendre la main? Yes, so my colleague will continue the presentation. I'll be here if you have questions. So feel free really to ask us about details or if you have some questions more specific problems. Okay? Don't hesitate. Εγώ από την πλευρά μου, ο Μασούντ Αούν έκανα μια μικρή εισαγωγή. Την παρουσίαση θα συνεχίσει η κυρία Κλοέ Γκάνγκολφ ως τεχνικός. Μην διστάσετε να κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις αν κάτι δεν είναι κατανοητό στην πορεία της παρουσίασης. Okay, Chloé. Okay, so thank you, Masoud. So first, I would like to present you the dairy sheep sector in France. As you can see, we have three main areas in France, and the biggest one is the region Occitanie, where we produce the famous cheese Roquefort.
λίγα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των προβατίνων γαλακτοπαραγωγής στη Γαλλία. Ουσιαστικά μιλάμε για τρεις περιοχές. Μεγαλύτερη, το 60% παράγεται στην Οξιτενία, η οποία, στην οποία εκτρέφεται η γαλλική φυλή Λακών. Yes, the only breed of this region is Lacon, so you have said mm-hmm. that, I think. Okay. Yes, yes. It represents 60% of the French livestock, and we have also smaller breeds. Το 60% επομένως του ζωικού κεφαλαίου είναι στην Οξιτενία, ενώ το υπόλοιπο βλέπετε είναι στην Ακουιτενία και στην Κορσική. Okay. The milk collection, we produce around 276 million liters of milk, and it's relatively stable. Όσον αφορά τα στοιχεία της παραγωγής γάλακτος στη Γαλλία, η παραγωγή είναι 276 εκατομμύρια λίτρα το 2017. And 62% of this collection is in this region, Occitania, with 100% of Lacon breed. Το 62% παράγεται στην περιοχή της Οξιτενίας. Okay. Okay. In France, most of the milk is processed in cheese. Roquefort represents one third of the total. Όσον αφορά τη στοιχεία, την παραγωγή γάλακτος, το 1 τρίτο περίπου, το 33% του γάλακτος αφιερώνεται στην παραγωγή του τυριού Roquefort. Yes, but it's decreasing, and the last years we know and the last yes two or three last years we have known a big explosion in demand of ultra fresh products as yogurt. Sorry. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Εκεί που βλέπετε στην πίτα το others, το 34%, αφορά τα εξαιρετικά φρέσκα προϊόντα, όπως για παράδειγμα το γιαούρτι. Έχουμε επομένως μια μείωση της παραγωγής του Roquefort και μια αύξηση της παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομικών προϊόντων. Okay. Okay. In Europe, there were 24 million ewes in 2017. The biggest herd is in Romania, and Greek is the second one. But in fact, Greece is the first producer of sheep milk with 800 million tons of milk. Λίγα στοιχεία όσον αφορά την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 31% είναι η Ρουμανία, αλλά η Ελλάδα είναι η πρώτη σε παραγωγή πρόβειου γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Chloé. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de frapper à la porte, qui cherchent à rentrer, mais je trouve pas. I don't. Okay. Maybe no. some people are in the waiting room, but I cannot find them. Maybe we can send them the invitation or the address. The problem is that well, they are in the waiting room. I have to access to them, and yes, I don't know where it is. Now. Ah, yes, I found some. Okay, sorry. Okay, so I continue. Okay. Yes, okay. In France, dairy sheep farms are medium size. More than 50% are between 200 and 500 ewes. The French public opinion doesn't like big farms, as we can easily find in Spain. Το μέσο μέγεθος των μονάδων όσον αφορά την κατανομή των ζώων και των μονάδων σύμφωνα με το μέγεθος του κουπαδιού τους. Βλέπετε την γραμμή με την οποία είναι κόκκινο. Κοπάδια που έχουν πληθυσμό από 200 μέχρι 500 αρμεγόμενα είναι το 53% του συνόλου των μονάδων. Yeah. And French farmers are young, 50% are under 50 years old. Και οι κτηνοτρόφοι στη Γαλλία είναι σχετικά νέοι, μέχρι 50 ετών ηλικία. Okay.
Okay. Concerning the performance indicators, we have several milk recording agencies in France, so it's easy to monitor the trends in production. Between 1985 and today, we have a huge increase of the milk per ewe from 186 liters to 330 liters now. Όσον αφορά τα στοιχεία των αποδόσεων της παραγωγής γάλακτος, βλέπετε ότι έχουμε, ενώ το 1985 η μέση γαλακτοπαραγωγή ήταν 186 λίτρα γάλακτος στην περιοχή του Ροκφόρ, το 2005 πήγε στα 277 και το 2016 η μέση γαλακτοπαραγωγή 318 λίτρα γάλακτος ανά προβατίνα ανά έτος. And the duration of lactation hasn't so much progressed. I think we are a little shorter than in Greece. It's η διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής αυξήθηκε μερικώς, από τις 162 πήγε στις 170 ημέρες σε διάρκεια γαλακτοπαραγωγής. This good performance we have today are due to a big work of the farmers on genetic and artificial insemination. Η βελτίωση αυτή έγινε μέσω των κτηνοτρόφων, αλλά και με τη χρήση της γενετικής βελτίωσης και της χρησιμοποίησης της τεχνητής σπερματέγχυσης, αλλά και της διατροφής. How we pay the milk. It's an example in Roquefort area. The Roquefort is made by industrial manufacturers. They produce Roquefort, but also other cheese products, cheaper products. So they divide the price in two basic prices, one for Roquefort and one for the others. Λίγα θα μας εξηγήσει αυτήν τον πίνακα πώς γίνονται οι πληρωμές του γάλακτος στην Γαλλία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ροκφόρ. Υπάρχουν δύο τιμές, έτσι, η βασική τιμή που είναι το 35% και το επιπλέον που είναι το 65%, και θα μας το εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά. Okay. Okay, they consider basic quality of at 130 grams of dry matter, and then they calculate the average price with all these elements. Mm-hmm. And over 130 grams, each point of fat or proteins is an extra gain. Έτσι, η βάση όσον αφορά την ποιότητα του γάλακτος, αφορά περιεκτικότητα σε λιπαρά 74 γραμμάρια και σε πρωτεΐνες 56 γραμμάρια. Και μετά κάθε επιπλέον ποσοστία μονάδα αμείβεται, όπως βλέπουμε, για τα λιπαρά 7,1 ευρώ ανά γραμμάριο και για τις πρωτεΐνες 11,5. Οπότε βγαίνει η τελική τιμή του γάλακτος. Okay. And each producer has a volume and a duration contractualized with his manufacturer, and the price of overtaking is very low. Για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό και αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Υπάρχει, όπως μας εξηγεί, μια συμφωνία όσον αφορά όχι μόνο την τιμή, αλλά και την ποσότητα του γάλακτος που παραδίδει ο κτηνοτρόφος στη σεζόν. Για παράδειγμα, εάν ο παραγωγός έχει συμφωνηθεί να παραδώσει 300-200 τόνους γάλα ανά έτος, το πλεονάζον γάλα που θα παραδώσει στην βιομηχανία, στο συνεταιρισμό, πληρώνεται όχι με την βασική τιμή, με την εξίσωση που βλέπετε, αλλά πληρώνεται στη μισή σχεδόν τιμή, δηλαδή 460 ευρώ τόνο, 46 λεπτά το κιλό. Ουσιαστικά πληρώνει ένα πρόστιμο, είναι και ένα σχόλιο δικό μου παράγωγος, εάν παραδώσει περισσότερο γάλα από αυτό που έχει συμφωνηθεί. Οκ. Okay. I have explained a little bit the
the system of payments. Okay, thank you. So now I would like to explain briefly the traditional production scheme in Roquefort area. Θα σας μιλήσω λίγο για τον αναπαραγωγικό κύκλο, το βασικό σχήμα παραγωγής στην περιοχή του Ροκφόρ. Okay. So lambing happen in October and lamb stay with mothers during minimum 3 weeks. Οι τοκετοί λαμβάνουν χώρα συνήθως το μήνα Οκτώβριο και τα αρνιά μένουν με τις μητέρες. Είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει το τυρί Ροκφόρ, τουλάχιστον 3 εβδομάδες, 21 μέρες. Producers are not allowed to sell the milk during this suckling period and the lambs should be at least 12 kg to be weaned. Κατά τη διάρκεια αυτή, επομένως, το γάλα, το παραγόμενο, δεν είναι εμπορεύσιμο των πρώτων 20-21 ημερών, 3 εβδομάδων. Then they start to sell the milk in December. Traditionally, it was the cheese factories which opened in December. Τα περισσότερα, επομένως, το ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής γίνεται τον Δεκέμβριο και συνήθως το Δεκέμβριο είναι ο μήνας που ανοίγουν και τα τυροκομεία. Okay. So animals are kept in sheep folds during the winter and graze from the middle of March or start of April until the end of summer, or they stop grazing when there is no more grass in the fields. Της παραγωγής από τον Δεκέμβριο μέχρι το Μάιο τα ζώα είναι ενσταυλισμένα και συν επιπλέον τους χορηγείται το χειμερινό συντηρέσιο και σιγά σιγά μετά το Μάιο βγαίνουν έξω στην βοσκή συμπληρώνοντας μαζί με το μείγμα των συμπυκνωμένων τροφών που τους χορηγείται. Okay, and ewes are dried up around 200 days of milking. It depends on the contract. Επομένως, η μέση διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής είναι 200 ημέρες, αυτή το διάγραμμα που μας δείχνει. Okay. 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 So now we will talk about technical points to know what could improve performances and income. A short reminder on composition of sheep milk. The first component is 82% of water. So it's important to take care of water supply. Okay. Θα ξεκινήσει στις επόμενες διαφάνειες να μας πει τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, οι βάσεις δηλαδή για τις μεγάλες αποδόσεις. Έτσι πρέπει να κατανοήσουμε το μηχανισμό παραγωγής γάλακτος, λίγα λόγια για τη σύνθεση του πρόβειου γάλακτος, το οποίο μην ξεχνάμε ότι αποτελείται κατά 82%. Okay. Okay. The needs of water represent around 4 liters per kg of dry matter intake. So a ewe producing 2.5 liters of milk per day needs at least 8 to 10 liters of water. Να μην ξεχνάμε την κατανάλωση νερού από ένα που καταναλώνει 2.5 κιλά ξηράς ουσίας. Χρειάζεται 8 με 10 λίτρα νερό ανά ημέρα. Okay. Solids in the milk are lactose with a constant value. Η περιεκτικότητα τώρα σε συστατικά λακτός. Okay. Πρώτο είναι η λακτόζη, mm-hmm. η οποία λίγο πολύ είναι 45 γραμμάρια ανά λίτρο και είναι σταθερή η τιμή της. Mm-hmm. And protein, fat and minerals. Και από εκεί και πέρα υπάρχει περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, σε λιπαρά και σε ανόργανα στοιχεία, τα οποία μεταβάλλονται σε αντίθεση με τη λακτόζη. Okay. Θα παρακαλούσα να κλείσετε τα μικρόφωνά σας. The milk of ewe is very more energetic than cow milk. So sheep is not a small cow. Nutrition is very specific.
Το γάλα, το πρόβιο, όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι πολύ δυνατό σε ενέργεια σε σχέση με το αγελαδινό. Και η διατροφή στα πρόβατα είναι διαφορετική. Μπορούμε να λέμε ότι οι βάσεις είναι ίδιες, αλλά εν τέλει είναι διαφορετική σε σχέση με τη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Yes, sorry, no problem. I lose my mouse. Okay. Sorry. Yes. Now we will talk about what we can do to improve the economical gain and the income. So the first thing is the milk volume, and to make the milk at the right time. Θα αναφερθούμε στους περιοριστικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είναι η ποσότητα του γάλακτος, η παραγωγή δηλαδή γάλακτος στην κατάλληλη χρονική στιγμή, την κατάλληλη περίοδο. Okay. The second thing is to have a good quality to improve the price payment. Δεύτερος περιοριστικός παράγοντας και σημαντικός είναι η ποιότητα του γάλακτος και η τιμή του. Mm-hmm. The cheese yield when we are cheese producer is also important. Η απόδοση τυροκόμισης, για παράδειγμα, πόσα κιλά τυρί ανά 100 λίτρα γάλακτος, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας περιοριστικός. Mm-hmm. Reproduction, because have regular cycles, ensure to not to feed unproductive animals and ensure to make the milk at the right time. Και τέταρτος περιοριστικός παράγοντας είναι η αναπαραγωγή, κατά πόσο δηλαδή οι κύκλοι εμφανίζονται με φυσιολογικό, με κανονικό ρυθμό. Επηρεάζει πάρα πολύ τις αποδόσεις. So all what we do is to try to aim a good return on investment to improve the economic gain. Ουσιαστικά μιλάμε για το οικονομικό όφελος, δηλαδή το στόχος του παραγωγού είναι να αναζητήσει τη μεγαλύτερη κερδοφορία της επένδυσης που κάνει. And technically, a period where it is worth investing is the peripartum period. Και τεχνικά, εμάς ως μας ενδιαφέρει ο ζωοτέχνης, είναι να δώσουμε έμφαση και για τους κτηνοτρόφους στην περιγεννητική φάση, την οποία θα αναλύσει σε αυτή τη διαφάνεια. The 3 weeks before and after lambing, all the metabolism of the ewe is focused on a lamb. Και για να κατανοήσουμε καλύτερα την περιγεννητική φάση, που περιγεννητική φάση ορίζουμε την περίοδο 3 εβδομάδων πριν τον τοκετό και των 3 εβδομάδων του ξεκινήματος της γαλακτοπαραγωγής. At the end of pregnancy, lambs take up 85% of the blood glucose and 75% of amino acid. 3 εβδομάδες πριν του τοκετού, τα αρνιά, όπως λέει, καταναλώνουν έως και το 85% της γλυκόζης του αίματος και το 75% των αμινοξέων. And at the start of lactation, the udder takes up to 90% of the blood glucose. Από την άλλη πλευρά, με το ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής, ο μαστός απορροφά μέχρι και το 90% της ενέργειας της γλυκόζης του αίματος. And that is to feed the lamb. So we can ask this question, what remains for the ewes? Επομένως, δημιουργείται ένα ερώτημα. Όταν έχουμε πολύ αυξημένες ανάγκες πριν τον τοκετό και αμέσως μετά και το ζώο δεν τρώει, τι μένει τελικά για την προβατίνα? Αυτή είναι το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κατανοήσουμε για να βελτιστοποιήσουμε, μεγιστοποιήσουμε τις αποδόσεις μας.
Moreover, there is a huge fall of ingestion during this period. Intake could vary from 1 kg to just after lambing to 3.5 or 4 kg during the peak of lactation. Στην χορήγηση της τροφής, εδώ βλέπουμε την καμπύλη μεταβολής της κατανάλωσης ξηράς ουσίας. Όπως βλέπουμε, η ικανότητα κατανάλωσης ξηράς ουσίας από το ζώο κυμαίνεται μεταξύ 1 και 3,5 έως 4 κιλά ξηράς ουσίας και είναι ελάχιστη κατά την φάση που γεννάει το ζώο. Μέγιστη γίνεται περίπου την 5η με 6η εβδομάδα, όπως θα μας πει. All these facts can lead to other disorders and can penalize the production. For example, the falling down of metabolic bloods indicator can lead to low intake associated with performance issues. Λίγο πιο βαθιά, τρεις εβδομάδες πριν τον τοκετό, έχουμε πτώσει αυτό που λέμε των μεταβολικών δικτών του αίματος, δηλαδή γλυκαιμία, σβεστημία, βιταμίνες, χρονοστοιχεία. Από την άλλη πλευρά όμως, μετά τη γέννα, έχουμε, το ζώο δεν μπορεί να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τροφής. Δηλαδή, έχουμε μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με τις αποδόσεις που, του ζώου. Negative energy balance due to low intake results in a loss of body condition and a low start in milk. Δημιουργείται αυτό που λέμε το αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας, δηλαδή το ζώο δεν του φτάνει ενέργεια. Επομένως, έχουμε μείωση του δίκτυου θρεπτικής κατάστασης, δηλαδή το ζώο χάνει βάρος και για να καλύψει τις ανάγκες του δεν μπορεί να το κάνει αυτό μέσω της τροφής, οπότε καίει, όπως λέμε, τις σάρκες του. Υπάρχουν μεταβολικές δυσλειτουργίες ή διαταραχές και μειωμένη γαλακτοπαραγωγή στο ξεκίνημα. And a decrease of immune status can lead to infection and low performances. Από την άλλη, υπάρχει αυτό που λέμε άνοσο καταστολή, που οδηγεί μετά τον τοκετό σε μολυσματικές διαταραχές και πτώσει στην απόδοση. That's why we can say that preparation of the ewe is a double profit. Γι' αυτό λέμε ότι η σωστή, κατάλληλη προετοιμασία των προβατίνων πριν τον τοκετό και αμέσως μετά έχει διπλό όφελος. Profit for the use, thanks to toxemia prevention, a good immunity, a good preparation of rumen papillae, which ensures high intake and good absorption. Το πρώτο όφελος αφορά το κέρδος της προβατίνας. Πρώτον, επομένως, έχουμε προστασία από την πρόληψη, από την μεταβολική διαταραχή που λέγεται τοξινεμία εγκυμοσύνης. Η ανοσία είναι αυξημένη, οπότε έχουμε λιγότερες μολύνσεις. Και οι λάχνες της μεγάλης κοιλίας προσαρμόζονται καλύτερα για την κατανάλωση τροφής, για το ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής. And profit for the lambs, thanks to a good quality of colostrum, a high vitality and weight at birth, which ensure a good growth. Το κέρδος για τα αρνιά είναι πρωτόγαλα πλούσιο, μεγάλωση ποσότητα και με υψηλή περιεκτικότητα σε αντισώματα. Τα αρνιά είναι πιο ζωτικά και έχουν καλύτερο ζωβάρος. These are examples of rations around lambing, depending on what you prefer to use between a complete feed, cereal and protein concentrate. What is important is to give a well-balanced feed at least 1 month before lambing and not only after. Akritas, do not hesitate to supplement my comments because you know the product. I will explain it. Yeah. Εδώ βλέπουμε την παρουσίαση του προγράμματος που έχουμε σχεδιάσει σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία Ιντενά, το διατροφικό μας, η διατροφική μας πρόταση,
3 εβδομάδες πριν και 3 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Υπάρχουν 3 σενάρια. Στο πρώτο, το νούμερο 1, χορηγούμε 400 πάντα σε, και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει σανός καταβούληση. 400 έως 700 γραμμάρια αναζώο μείγματος γαλακτοπαραγωγής. Και στο ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής 1 έως 1,600 ανάλογα με την γαλακτοπαραγωγή του ζώου. Η δεύτερη περίπτωση στην, είναι ένα συμπίκνωμα γαλακτοπαραγωγής, το 3,15, το οποίο έχει 25% περιεκτικότητα σε ολικές σε πρωτεΐνες και χορηγείται σε ποσοστό 50% με δημητριακούς καρπούς. Οι ποσότητες του, οι συνολικές ποσότητες πάλι είναι οι ίδιες. Δηλαδή 400-700 γραμμάρια πριν τον τοκετό και 1000-1600 μετά στο ξεκίνημα της γαλακτοπαραγωγής. Τρίτη περίπτωση είναι το νέο σχετικά πρωτεϊνικό συμπίκνωμα, το 360, περιεκτικότητα του οποίου σε ολικές αζωτούχες ουσίες οι πρωτεΐνες είναι 31% και χορηγείται για να φτιάξουμε το μείγμα της προετοιμασίας και της γαλακτοπαραγωγής 40% και 60% δημητριακή καρπή. Επομένως, βέβαια, εδώ έχουμε ομαδοποιήσει εμείς τις 3 περιπτώσεις, δηλαδή η πρώτη περίπτωση αφορά μείγμα, η δεύτερη και η τρίτη αφορά χορήγηση πρωτεϊνικών συμπυκνωμάτων. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε κατηδίαν με τον κάθε παραγωγό. Only I want, yeah, Akvita, it's Chloe. I yes. want only to add a comment. Yes. Yeah, please believe me that the success of the lactation in terms of volume and the quality of the milk, but at the same time the health of the ewes and the lambs depends really on this period. Okay, so what we are doing, what we are giving to the ewes in this period. Okay. Εδώ κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Μασούντ, ο οποίος τονίζει, όπως και εμείς τονίζουμε κατά τις επισκέψεις σε μονάδες, ότι το πιο το κρίσιμο διάστημα είναι αυτή που λέμε η περιγεννητική περίοδος, η περίοδος της προετοιμασίας των 3 εβδομάδων πριν και των 3 εβδομάδων μετά τον τοκετό, τα οποία καθορίζουν και την ποσότητα της γαλακτοπαραγωγής και την αιμονή, δηλαδή το πόσο διάρκεια θα έχει αυτή, την ποιότητα του γάλακτος, του παραγόμενου γάλακτος, αλλά και την υγεία του κουπαδιού, των ζώων. Γι' αυτό και εμείς έχουμε σχεδιάσει αντίστοιχα προϊόντα τα οποία αφορούν αυτή τη φάση. Και επιμένουμε. Είναι κάτι, το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, τώρα με τους Γάλλους το έχουμε εξειδικεύσει και βάζουμε τα ειδικά πρόσθετα των Γάλλων και έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Okay. Okay. Oh, sorry. The last one. Okay. Τέταρτη περίπτωση. Can we go back? Yes, yes, sorry. Yes, yes. It's my fault. Okay, sorry. For the proteinics drop. Δεν σας αναφέραμε και την τέταρτη περίπτωση που υπάρχει ένα νέο επίσης πρωτεϊνικό συμπίκνωμα με 43% πρωτεΐνες, το οποίο, και να αναφέρω και σήμερα, με την άνοδο της τιμής του σογιάλευρου μπορεί να υποκαταστήσει 100% τη σόγια και χρησιμοποιείται σε ποσοστό 24% σε συνδυασμό με δημητριακούς καρπούς και πίτερα το υπόλοιπο 76%. Okay, thank you. Okay, thank you. To prevent the metabolic disorders and to improve the performance, we also advise to use specific additives. Okay, so minerals, which are very important to ensure immunity, improve the colostrum quality and prevent oxidative disorders. Σε αυτή τη φάση, επομένως, προτείνουμε τώρα ποια είναι τα ειδικά πρόσθετα, έτσι και τι, σε τι στοχεύει το καθένα. Πρώτον, είναι εξειδικευμένος ο ισορροπιστής. Yes. It can be very interesting also to prevent for lambing issues like retained placenta or other problems. Ο οποίος πρέπει να είναι πλούσιος σε βιταμίνη έψιλον σελήνιο, σε χυλικά, ιχνοστοιχεία, σε αντιοξυδωτικά και βοηθάει εν τέλει να έχουμε καλύτερη ανοσία από τα ζώα, καλύτερη παραγωγή πρωτογάλακτος και να αποφεύγουν αυτό που λέμε οξυδωτικό στρες, δηλαδή τα ζώα
είναι πιο άνετα και παράγουν καλύτερα. To manage energetic deficit, we use all the sources of energy as propylene glycol. Δεύτερη ομάδα προστατικών που χρησιμοποιούμε είναι η προπυλενική γλυκόλ και το προστατευμένο λίπος. We also use specific nutrients to improve the liver performances. I will talk about the liver after because it's very important. Mm-hmm. Με την προπυλενική γλυκόλη διαχειριζόμαστε αυτό που λέμε την έλλειψη ενέργειας από τον ζώο. Προλαμβάνουμε την υπατική κέτωση. Επίσης, τρίτη κατηγορία προστάτων είναι η μεθιονίνη, χολίνη και νιασίνη, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργίας του σηκωτιού, του ύπατος. Some buffers and yeast to increase ingestion and regulate pH in the rumen. Τέταρτη κατηγορία προστάτων είναι η ζωντανή μαγιά και τα buffers, τα οποία, για παράδειγμα, buffer, ό,τι λέμε, είναι η σόδα, τα οποία βελτιώνουν το μυρικασμό, σταθεροποιούν το pH της μεγάλης κοιλίας και αυξάνουν την κατανάλωση της τροφής. And a good management of protein supplies, supply with additives, with more metabolizable and bypass protein to ensure a good start of milk. Και πολύ σημαντική ομάδα προστέτων είναι η πέμπτη ομάδα που οι bypass πρωτεΐνες, οι οποίες αυξάνουν τη γαλακτοπαραγωγή και όταν μιλάμε για ζώα υψηλών απαδόσεων είναι πάντα απαραίτητες, αλλά και την πρωτεΐνη του γάλακτος. Όλο αυτό το πακέτο το ενσωματώνουμε εμείς στα δικά μας προϊόντα. Among the metabolic disorders, I have mentioned pregnancy toxemia, which occurs 4 to 2 weeks before lambing. It comes from an energy imbalance, which it is caused by a huge increase of energy needs associated with low intake. Λίγα λόγια για μια μεταβολική διαταραχή πολύ σημαντική που είναι η τοξινεμία εγκυμοσύνης. Είναι νόσος που αφορά κυρίως προβατίνες και συμβαίνει 2 με 4 εβδομάδες πριν τον τοκετό. Να κάνω μια παρένθεση για περισσότερες λεπτομέρειες. Στο site έχουμε αναρτημένο ένα εγχειρίδιο που το έχω γράψει εγώ και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και στο YouTube υπάρχει η παρουσίαση του κύριου Γιαδίνη που έγινε την προηγούμενη Δευτέρα στο κανάλι μας και μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Ποια συμπτώματα έχει αυτή η διαταραχή? Απομονωμένο ζώο, μειωμένη όρεξη, αναπνευστικές δυσκολίες. Έτσι, και όλα αυτά οφείλονται σε σφάλματα διατροφής. It causes a liver dysfunction, which can happen to fat use also. Κυρίως αφορά τα ζώα τα οποία είναι τα πιο υψηπαραγωγικά, τα πιο παχιά ζώα. And a big hypoglycemia. Και αφορά μείωση της παραγωγής γλυκόζης. Υπογλυκαιμία. So symptoms are διαταραχή της λειτουργίας του ύπατος ως ένα από τα αίτια. Yes, you have talked about the symptoms, I think. No. I have explained, I think. Okay, perfect. So thank you. So to prevent it, Biozocat has formulated a specific feed. So maybe Akritas, you can explain it. Yes. Okay. I can explain a little bit. Yes. Θα σας εξηγήσω, είναι ένα νέο προϊόν το οποίο έχουμε σχεδιάσει με τους άλλους, το 380 που λέγεται Energy Start. Είναι ένα ειδικό ενεργειακό συμπλήρωμα για προβατίνες και έγες. Περιλαμβάνει όλο το πακέτο των συστατικών που είπαμε πριν, να μην καθυστερώ. Αυτό χορηγείται 3 εβδομάδες πριν και 3 εβδομάδες τον τοκετό, όπως είπαμε, στην περιγεννητική περίοδο και αποτελεί τη βάση των υψηλών αποδόσεων. Οι δοσολογίες είναι 100, το γράφουμε κιόλας, 100 γραμμάρια να ζω 3 εβδομάδες πριν γεννήσουν, συν αυτό που ταΐζετε εσείς, και μετά τις γέννες η δοσολογία είναι 200 γραμμάρια να ζω. Πρόκειται για ένα ειδικό ενεργειακό συμπλήρωμα, εξειδικευμένο απόλυτα, για αυτή τη φάση και θεωρώ ότι είναι
το πρώτο ολοκληρωμένο προϊόν που περιέχει ως πακέτο και στοχεύει στην κρίσιμη αυτή φάση 3 εβδομάδες πριν και 3 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Όσοι το έχουν δοκιμάσει, έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξεκινήσαμε πέρυσι, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά. Έχουμε μονάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ ικανοποιημένες από τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτού του προϊόντος. Γιατί περιέχει όλα τα βασιστατικά συστατικά, όπως είπαμε πριν. Μείγματα εθερίων ελαίων και βοτάνων, προπληνική γλυκόλη, bypass πρωτεΐνες, όλα τα καινοτόμα συστατικά, τα οποία σε συνεργασία με την γαλλική εταιρεία Ιντενά θα έχουμε ενσωματώσει με στόχο την παραγωγή αυτού του εξειδικευμένου ενεργειακού συμπληρώματος. Και υπάρχει και αντίστοιχο σαν κωδικό σε μείγμα. Οκ, Κλέ. Οκ, thank you. So, to summarize, we can say that good performances certainly depends on a good preparation. So it is benefit to keep the best fodders for this period, and we should not forget the water supply. Κάποιες πρακτικές συμβουλές, έτσι, όσον αφορά το ξεκίνημα της την προετοιμασία για τους τοκετούς. Okay, so now we are going to take back from this specific period and talk about nutrition and milk production. Θα προχωρήσω όμως πιο πολύ σε βάθος στη μεγάλη κοιλία για να σας εξηγήσω για τη σημασία του μαστού και του ύπατος. To produce milk, rumen and liver play a major role. Σημαντικότερος παράγοντας στην παραγωγή γάλακτος είναι από τη μια η μεγάλη κοιλία και από την άλλη το ύπαρ, το σηκώτη. It is the factory to proceed feed into milk component. Είναι όπως λέει το εργοστάσιο το οποίο μετατρέπει από τη μια τις πρωτεΐνες και από την άλλη τις υδατάνθρακες σε αξιοποιήσιμη ενέργεια για την παραγωγή γάλακτος. Okay. So protein and carbohydrates are fermented in the rumen and using by microbes to produce lactose, protein and fat. Οι πρωτεΐνες περνούν μέσα της μεγάλης κοιλίας, μετατρέπονται σε μικροβιακές πρωτεΐνες εν μέρη για την παραγωγή αμινοξίων, τα οποία στη συνέχεια γίνονται γλυκόζη και αμινοξία και περνούν στο αίμα και αφετέρου σε λακτώσεις και καζεΐνες που περνούν στο γάλα. During this process, there are losses of nitrogen. Sorry, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας υπάρχουν, όπως λέει, χαρακτηριστικά απώλειες. By ammonia and energy, by methane and heat. Σε αμμονία, σε διοξείδιο του άνθρακα και σε μεθάνιο. Υπό τη μορφή If we focus on the quantity of milk, I said before that the lactose concentration in milk is stable. So if improve the quantity of lactose production, we improve the quantity of milk. Όπως είπαμε για λίγο πριν, η λακτόζη λίγο πολύ στο γάλα είναι σταθερή, αλλά όταν μιλάμε για λακτόζη, για αυξημένη περιεκτικότητα σε λακτόζη, μιλάμε για αυξημένη ποσότητα γάλακτος. And this lactose is produced in the udder from the blood glucose. Αυτή η λακτόζη παράγεται με μια διαδικασία την οποία παρουσιάζει εδώ. This glucose comes from the transformation of propionic acid in the liver. Αυτή η γλυκόζη προέρχεται λίγο πιο πριν από το προπιονικό, από τα πτυτικά, συγγνώμη, λιπαρά οξέα, και κυρίως το προπιονικό. And this propionic acid comes from the fermentation of the starch in the rumen. Αυτό το προπιονικό προέρχεται από το άμυλο του σιτηρεσίου. So a ration rich in starch, a diet rich in starch, is necessary to increase the milk production, but it also means
risk of acidosis. Οπότε, από τη μια, για να έχουμε, όπως είπαμε, ένα συστηρέσιο πλούσιο σε αμυλό για την παραγωγή λακτόζης, υπάρχει ο κίνδυνος όμως, αν δεν έχουμε την κατάλληλη ισορροπία, να έχουμε την τοξινεμία και, και τα διάφορα διατροφικά προβλήματα. Οπότε, όταν φτιάχνουμε ένα συστηρέσιο, πρέπει να είναι άριστα ισορροπημένο, γιατί άμυλο σημαίνει προπιωτικό, σημαίνει γλυκόζη, σημαίνει λακτόζη, σημαίνει υψηλή γαλακτοπαραγωγή. Χωρίς να ξεχνούμε όμως την ισορροπία που υπάρχει από τη μια με το άμυλο σε σχέση με τις κυταρίνες του ουσιατηρεσίου. Okay. A little bit difficult diagram, but... Yes. So, starches for the quantity, but what are the levers to improve the quality of milk? I mean fat and protein. The main way to produce fat comes from digestion of fibers, which produce acid acetic. Μας αναφέρει σε ένα, σαν ένα σταυρό, τέσσερα τετραγωνάκια θα δούμε, βλέπουμε το πρώτο, πώς βελτιώνουμε την ποιότητα του γάλακτος όσον αφορά την περιεκτικότητα σε λιπαρά και σε πρωτεΐνες. Αυτό που θέλουμε πάντα βέβαια είναι να έχουμε υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος που δημιουργείται από τι, από τον bypass λίπος, από την περιεκτικότητα σε κυταρίνες του συστηρεσίου και από τα buffers, τη σόδα για παράδειγμα. So a ration with high digestible fibers is good for fat, but we need to take care of the lack of energy if there is too much fodders. Αν υπάρχει, επομένως, για να έχουμε ένα γάλα πλούσιο σε λιπαρά, πρέπει να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κυταρίνες. Αν όμως περισσεύουν οι κυταρίνες και έχουμε έλλειμμα ενέργειας, τα λιπαρά μας θα είναι, οι πρωτεΐνες μας θα είναι χαμηλές, τα λιπαρά μας. Another way is to use bypass fats, but the effect is smaller than with the fodders. Μια άλλη λύση για να αυξήσουμε τα λιπαρά ενός του γάλακτος είναι να χρησιμοποιήσουμε bypass φυτικό λίπος, που το κάνουμε και εμείς, αλλά επηρεάζουμε σε πολύ μικρό ποσοστό, όπως λέει, το λίπος του παραγόμενου γάλακτος. Acidosis is very, very negative for fats because it decreases the fermentation of fibers, so buffers can be interesting. Απ' την άλλη, πότε έχουμε χαμηλά λιπαρά, όταν μας λείπει ενέργεια και έχουμε αυτό το φαινόμενο της μακροχρόνιας οξέωσης, που έχουμε περίσσια κόρες των λιπαρών οξέων και μια χαμηλή λιποπερικτικότητα, η οποία δεν είναι στιγμιά, είναι μακροχρόνια. Οφείλεται σε λάθος τρόπο διατροφής. Οπότε πρέπει να έχουμε την κατάλληλη ισορροπία. Protein synthesis depends on two things. A good η σύνθεση supply... των πρωτεϊνών. Yes. A good supply of amino acids with bypass protein. And a diversity of protein sources with a good supply of energy for the liver. Σημαίνει αφενός ενέργεια, αλλά απ' την άλλη τον κατάλληλο συνδυασμό ποικιλίας πρωτεϊνών και χρήσης bypass πρωτεϊνών για να έχουμε αυτό που λέμε υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του γάλακτος. Στο βαθμό βέβαια που επηρεάζει την πρωτεΐνη η διατροφή. In fact, in case of lack of energy, liver use a part of the amino acids to produce the glucose. So these amino acids are not used for protein synthesis in the milk. Αν για παράδειγμα λείπει ενέργεια, ο οργανισμός χρησιμοποιεί πρωτεΐνες και συγκεκριμένα αμινοξέα για την παραγωγή αυτής. Οπότε έχουμε θέματα με την πρωτεΐνη του γάλακτος. To summarize, a well-balanced diet is a clever mix of digestible fibers, starch and proteins. Ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχει μια πολύ λεπτή ισορροπία για να επιτύχουμε γάλα πλούσιο σε λιπαρά και πλούσιο σε πρωτεΐνες μεταξύ των κυταρινών, του αμύλου και της ενέργειας προς πρωτεΐνες. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όταν κρατίζουμε ένα συντηρέσιο, πρέπει να είναι
ισορροπημένο και να χορηγείται με τον ανάλογο τρόπο για να έχουμε μεγιστοποίηση των αποδόσεων. So we arrive to our IDENA concept to improve. Θα σας παρουσιάσουμε λίγο τις καινοτομίες της IDENA. To improve the efficiency of the Rumen, we have developed different products with different targets. Έτσι έχουμε για την μεγιστοποίηση της λειτουργίας της μεγάλης κοιλίας, έχουμε αναπτύξει μια σειρά προϊόντων που αφορά τρεις άξονες. Yes. So proteins is Vertan to use to optimize the use of high degradable protein. Για την καλύτερη αξιοποίηση επομένως των πρωτεϊνών, το πρώτο προϊόν μας λέγεται Vertan. Valcalor to improve the carbohydrates fermentations. Το Valcalor βελτιώνει την ζυμωτικότητα, την αξιοποίηση των υδατανθράκων. And Maxival, but we don't talk about this product. It's for fibers. Και ένα άλλο προϊόν που είναι για την το τρίτο για την αξιοποίηση των κυταρινών. Έτσι λοιπόν. The action is at 100% in the rumen on the whole diet fodders and concentrate and totally natural. Στόχος μας επομένως είναι να έχουμε 100% λειτουργική μεγάλη κοιλία, να αξιοποιούμε στο 100% το αυτό που λέμε συντηρέσιο, το μείγμα δηλαδή των χονδροειδών και των συμπυκνωμένων ροφών και χρησιμοποιώντας αυτά τα πρόσθετα. We also have developed natural growth promoters which prevent toxemia and which is more used in fattening programs. So today it's not a subject. And yes, it's Viandi, but you have it in Viosocat and a special product to prevent digestive disorders and coccidiosis in lambs. Έτσι λίγο να πούμε για την σειρά αυτών των προϊόντων πιο αναλυτικά, ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει μια λύση. Δηλαδή, το πρώτο προϊόν, που, όσον αφορά την αξιοποίηση των πρωτεϊνών, αξιοποιούμε τις πρωτεΐνες του στηρεσιού, βελτιώνουμε την απόδοση των πρωτεϊνών, άρα έχουμε περισσότερη γλακτοπαραγωγή με μικρότερο κόστος. Το δεύτερο είναι το Valcalor, που αξιοποιούμε το 100% της ενέργειας των υδατανθράκων, πράγμα πολύ σημαντικό, βελτιώνουμε την ενέργεια και πάλι έχουμε ψηλότερη γαλακτοπαραγωγή. Στην τρίτη περίπτωση, που αυτό το πρόσθετο βάζουμε εμείς στις τροφές των αμνοερυφείων, είναι ένας εναλλακτικός, έτσι, φυσικός αυξητικός παράγων, ο οποίος βελτιώνει την αύξηση του ζώντος βάρους των αρνιών, αλλά και τη μετατρεψιμότητα της τροφής, δηλαδή χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε λιγότερη τροφή για να πιάσουμε ένα κιλό ζώντος βάρος. Και τέλος υπάρχει και ένα φυσικό αντικοκυδιακό, το οποίο το έχουμε φέρει από πέρυσι, που είναι μια εναλλακτική λύση έναντι στα φάρμακα και στα χημικά και αφορά την πρόληψη, έτσι, την ενίσχυση του πεπτικού και λιγότερο ποσοστό διαρρεών από τα αρνιά. Θα μας τα εξηγήσει το, η πορεία της παρουσίασης. Okay, Chloe. Okay. So now the Vertan. The Vertan concept is a bit of valorization of all the protein of the diet. We have a patent for this product and it is used widespread around the world. Το πρώτο προϊόν που αφορά έτσι Vertan, εμείς το έχουμε στην Βιοζοκάτ με πατεντάρι ως Bioherbal που βλέπετε κάτω δεξιά. Vertan είναι το γαλλικό, Bioherbal είναι το πακέτο που μας έχουν φτιάξει οι Γάλλοι, είναι μια καινοτομία, μια πατέντα που εφαρμόζεται εδώ και 24 χρόνια και αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των πρωτεϊνών. We target the excess of soluble protein which occurs with the use of soluble sources as alfalfa, soybean, rapeseed, etc. Without any... Yes, sorry. Για παράδειγμα, η περίσσια αυτό που λέμε ευδιάλυτης πρωτεΐνης στο σιτηρέσιο και ευδιάλυτη ποια πρωτεΐνη λέμε αυτή που περνάει από τη μεγάλη κοιλία και αποβάλλεται το ζώο. Σημαίνει περίσσια αμμονίας, περίσσια ουρίας
στο αίμα και στο γάλα, υπερβολικά μεγάλη επιβάρυνση της λειτουργίας του σηκωτιού. Επομένως, έχουμε μειωμένες αποδόσεις. Το βιοχέρμπαλ στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των πρωτεϊνών του συντηρησίου. Όχι μόνο των συμπυκνωμένων τροφών, της σόγιας δηλαδή, του ηλιαλεύρου κλπ, αλλά και των χονδροειδών, του τριφυλιού. Without any protection, a part of the this protein, soluble protein, is lost, and we have an excess of urea in blood and in the milk. It reduces feed efficiency and animal performances because the liver must work on detoxify this ammonia. Η περίσταση της διαλυτής πρωτεΐνης, εάν δεν προστατευτεί, δεν επικαλυφθεί, αν δεν γίνει αυτό που λέμε bypass, έχει σαν συνέπεια τη μακροχρόνια μείωση των αποδόσεων των ζωοτροφών και κατ' επέκταση των αποδόσεων των ζώων. With Vertan, we inhibit the bacteria which are responsible for the production of ammonia, so we limit the loss and we improve the efficiency of nitrogen. Με το βιοχέρμπαλ έχουμε ουσιαστικά την καλύτερη αξιοποίηση των πρωτεϊνών της μεγάλης κοιλίας, τις κάνουμε αυτό που λέμε bypass, με όφελος για τα ζώα. These are results on different research institutes. It's only to show you that with Vertan or with Vioalbal protein, we decrease the peak of ammonia. We don't have any peak of ammonia, and we decrease the ammonia production in the rumen with less urea in the milk, less in the blood, less in the urine. Γενικώς, να μας μείνει από αυτή την διαφάνεια ότι με την χρησιμοποίηση του Vertan ή το Vioherbal ως βιοζοκάτ, έχουμε μείωση της παραγόμενης αμμονίας στη μεγάλη κοιλία και γενικότερα καλύτερη αξιοποίηση των μεταβολισμού των πρωτεϊνών. Λιγότερη ουρία στο γάλα, λιγότερη ουρία στο αίμα, λιγότερο αποβαλλόμενο άζωτο και λιγότερο στα περιττώματα. So the protein metabolism is improved with more nitrogen in feces, which comes from the microbes. It results in an increase of milk production, protein and fat. Ναι. Έχουμε επομένως καλύτερη αξιοποίηση της πρωτεΐνης, το οποίο λάθος το μετέφρασα πριν. Στα περιττώματα είναι αυξημένη, όχι μειωμένη η πρωτεΐνη. Είναι μειωμένη στο γάλα και στο αίμα των ζώων. Okay. Okay. So the next one. Yes. Okay. So Vertan is composed of essential oils, plant extracts, and minerals. As we play on rumen bacteria, we have an effect on all of the diet. Τι περιέχει αυτό το πακέτο, όπως το λέμε εμείς, Vioherbal Sin Protein? Είναι μείγμα που αποτελείται από εθέρια έλαια, από εκχυλίσματα βοτάνων και από ιχνοστοιχεία. Αυτό το πακέτο, αυτό το Vioherbal περιλαμβάνεται σε όλα τα μείγματα και συμπυκνώματα πρωτεϊνικά τα οποία παράγονται από την βιοζοκάτ. Δεν είναι κάτι μεμονωμένο, επομένως, είναι ενσωματωμένο πακέτο το οποίο προϊόντα τα δικά μας. Okay. Okay. So now Valcalor, the target of Valcalor is also bacteria in the rumen, but the bacteria which are responsible for degradation of carbohydrates. Το Valcalor, η Vioherbal Sin Energy, δεύτερο καινοτόμο πακέτο της που κάναμε σε συνεργασία με τους Γάλλους, αφορά την αξιοποίηση της ενέργειας. We increase the production of bacteria which consume lactic acid and increase propionic acid. Πώς δρά το Valcalor στην μεγάλη κοιλία? Δρά στα βακτήρια, αυτό που λέμε, που αποκοδομούν τους υδατάνθρακες, μειώνει την ταχύτητα ζύμωσης του αμύλου και ουσιαστικά περιέχει τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη των βακτηρίων που καταναλώνουν γαλακτικό οξύ.
Αυτό που είναι πολύ σημαντικό βέβαια είναι ότι μειώνει το γαλακτικό, αυξάνει το προπιονικό, αλλά γενικότερα, έτσι επειδή είναι λίγο πολύ βαριά και δύσκολη διαφάνεια, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι έχουμε αυξημένη λακτόζη, επομένως έχουμε αυξημένη διαθέσιμη ενέργεια, πράσινη σφαίρα πάνω που βλέπετε. Δεύτερον, έχουμε μειωμένα προβλήματα όσον αφορά τις οξεώσεις, γιατί σε τυρές τα οποία είναι πλούσια σε καλαμπόκι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος και δημητριακούς καρπούς, ο κίνδυνος των οξεώσεων, οπότε έχουμε μια ασφάλεια και από εκεί και πέρα έχουμε καλύτερη σωματική κατάσταση των ζώων. The result is a higher supply of glucose for milk production and a decrease of acidosis risk. Ναι, ναι, το λέει, την πρόλαβα την κυρία Κλοέ. Ουσιαστικά έχουμε πρόληψη των οξεώσεων που είναι πολύ, πολύ συχνές στα κοπάδια με φυλές υψηλών αποδόσεων. Okay. Okay. So these are other results in a university in Italy. It's only to show you that we have improved the fermentation profile in the rumen with more propionate, more VFA, yeah, and less lactate. Mm-hmm. And here we can see that we improve also the digestibility of nutrients. Γενικότερα, έχει μελετηθεί και από διάφορα πανεπιστήμια. Βελτιώνεται με το Bioherbal Synergy όλες τις ζυμώσεις που συμβαίνουν στη μεγάλη κοιλία και γενικότερα βελτίωση των θρεπτικών συστατικών, δηλαδή του NDF, των ολικών πρωτεϊνών και του αμύλου. Okay. Των συστατικών, δηλαδή των τροφών. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Άρα κερδίζουμε πιο πολύ ενέργεια με τις υπάρχουσες τροφές. Με την προσθήκη του Bioherbal Synergy. Yes, so we have good results. Και βλέπουμε και στοιχεία γαλακτοπαραγωγής. Okay, Chloe. Yes, so we have good results on on milk production, and we also have good results on fertility. But I cannot show you everything today. We don't have enough time. Αυτή η γαλακτοπαραγωγής 1,2 έως 2 λίτρα και κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Μασού, το οποίο μήπως, δεν ξέρω, πρέπει να το μεταφράσω. Επίδραση επίσης του βαλκαλόρη στη γλυκόζη του αίματος. Έχουμε αύξηση, επομένως καλύτερη ενέργεια για το ζώο, διαθέσιμη. Okay. Εκλοέ. Yes, thank you. So, Valcalor is composed of essential oils, as organic acids and vitamins and peptides. The action is also in the rumen and on all the sources of carbohydrates. So if you use feed with valuable energy as an additive, you have an interest with a better valorization of your cereals and your fodders too. Ανακυφωλαιώνοντας, αυτό πρέπει να μας μείνει. Το δεύτερο ενεργό πακέτο που της συνεργασίας Βιοζουκάτη Τενάλα, λέγεται Bioherbal Energy. Είναι μείγμα θερίων ελαίων, οργανικών οξέων και βιταμινών της ομάδος Β. Στοχεύει στην αξιοποίηση της ενέργειας και αυτό περιλαμβάνεται στα μείγματα και συμπυκνώματα της Βιοζουκάτ. Με στόχο την υψηλή γαλακτοπαραγωγή και τη βελτίωση της λιποπεριεκτικότητας του γάλακτου. Οκ, Κλουέ. Οκ, thank you. So... Finally, I will present you our program for six. We don't have talk about the young animals, but maybe next time. But it's another point that we must take in count. Ένα νέο προϊόν που θα σας παρουσιάσω προς το τέλος της παρουσίασής μου είναι το 4-6. Πρόκειται για μια ιδέα 15 ετών και αφορά την υγεία του υποπτικού συστήματος στα νεαρά ζώα. So with 4-6, we target the digestive disorders of the lambs and bad performance of growth. We developed this natural program 15 years ago with very good results on digestive issues.
στοχεύει στη διαχείριση των προβλημάτων που συμβαίνουν στο τοπικό σύστημα των νεαρών ζώων. Αφορά την κοκκιδίαση. Υπάρχει εμπειρία 15 ετών. Όπως είπαμε, είναι μείγμα εθερίων ελαίων φυλικτικών εκχυλισμάτων και χηλυκών ιχνοστοιχείων. Yes. Yes, okay. Σε υγρή και σε σκόνη. Εμείς το φέρνουμε στην Βιοζοκάτ στην Ελλάδα σε υγρή μορφή, σε μπουκαλάκια, το οποίο νομίζω ότι έχει και φωτογραφία αυτή, να δούμε. Okay. So coccidiosis is a very insidious disease because sometimes we have clinical form with black diarrhea, dehydration, loss of weight, etc. But in most of cases, it's very difficult to identify. The only thing could be growth not very high, but that's all. Λίγα λόγια για την κοκκιδίωση στα νεαρά μερικαστικά. Απαντάται σε δύο μορφές. Την κλινική, η οποία έχει συμπτώματα μαύρη διάρρεια, ύφεση, αφυδάτωση, μείωση της όρεξης των ζώων και τελικά θάνατος. Και η δεύτερη είναι η υποκλινική μορφή, για την οποία θα μας μιλήσει. The problem is that other pathologies could happen, like enterotoxemia, like respiratory problems, etc. The consumption index is also not good, and the growth performances are not optimum. Η δεύτερη μορφή, η οποία είναι πιο δύσκολη, θα έλεγα, είναι η υποκλινική, η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Παρουσιάζεται απώλεια βάρους, μείωση ανοσίας και γενικότερα προδιάθεση σε άλλες αρρώστιες, όπως αναπνευστικά και εντεροτοξινεμία. In fact, και ο κύριος Γιαδίνης δύο εβδομάδες πριν στις νόσους των εγών και των προβάτων. In fact, if we search, we find coccidia almost everywhere. Στην πράξη, αν ψάξουμε για να βρούμε κοκκίδια, τα κοκκίδια υπάρχουν παντού, σε μια μονάδα κτηνοτροφική. And the consequences are manifold. So we can have a high loss of weight causing delays in sales, causing delay in reproduction and poor fattening performance. Οπότε υπάρχουν απώλειες όσον αφορά την πάχυνση, για παράδειγμα, έτσι μπορούν να έχουν λιγότερο 5 κιλά στο τελικό βάρος στα αρνιά. Να έχουμε θέματα με την αναπαραγωγή, δηλαδή τα ζώα να μην πιάσουν τα θηλυκά το άριστο βάρος για να μπουν στις σοχίες. Επομένως και στην αναπαραγωγή και στην ανάπτυξη πάχυνσης υπάρχει θέμα. Γι' αυτό η Ντενά έχει ερευνήσει και κατέληξε σε αυτό το προϊόν που λέγεται 4-6. So our product 4-6 SA, the liquid form, consists in a blend of plant extract and encapsulated oils with an effect on coccidia. Όπως είπαμε και πριν, έχει αντιπαραστατική δράση με τα βότανα και τα εθέρια έλαια τα οποία περιέχει. We also reinforce the immunity and promote growth. Πέρα της αντικοκκιδιακής δράσης, δρά με τον έλεγχο της μικροβιακής μυχλοχλωρίδα σαν φυσικός αυξητικός παράγοντας. Τα ζώα δηλαδή βάζουν περισσότερο βάρος, τα μικρά. It's a preventive solution. So we have. It's important to have a very early intervention. Δεν είναι φαρμακευτικός, όπως για παράδειγμα το Decox. Κυρίως μιλάει για πρόληψη. Είναι ένα προϊόν το οποίο το είσαι στη μονάδα με στόχο την πρόληψη και όχι τη θεραπεία. Κυρίως μιλάμε για πρόληψη. So the dose of the liquid product is 5 milliliters per lump. It's one shot, one time, one or two days after birth. Η χορήγηση είναι 5 ml. Αυτά που βλέπετε από μπουκαλάκια κάτω δεξιά είναι συσκευασίες των 4x250. Η χορήγηση για να αρνεί είναι 5 ml την δεύτερη μέρα μετά τη γέννηση. Φάπαξ, μια φορά δηλαδή. It's very easy to use.
Είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Υπάρχει ειδική αντλία, την οποία χορηγείται από στόματος. And after you can use another dose at the weaning of replacing lamps in case of high pressure. And you can also adapt the protocol if the pressure of coccidia is very important. Και επίσης σε περιόδους στρες, όπως για παράδειγμα στη φάση του υπαγολακτισμού, μπορεί να χορηγηθεί σαν τόνωση του ζωικού οργανισμού. Okay. Okay. Yes, yes. Thank you. So if you have some question, don't hesitate. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτά ήθελα να σας παρουσιάσω. Είμαστε ανοιχτοί. Παρακαλώ, ναι. Κρήτα. Ναι. Θα τους ευχαριστήσουμε, αλλά ήθελα να πολλοί κόσμος ρωτάει για τα πιστοποιητικά. Masoud and Chloe, a lot of people are asking for some certificates for this training. We have collected the names of the people, mm-hmm. so we can send the names, and you will send us the electronic files to provide them, or you can do it directly, you know, with the emails, the certificate. So, apadao, I say this in Greek, θα σταλούν τα πιστοποιητικά που ζητήσανε ο περισσότερος κόσμος που έκανε αυτή την... μας στέλνετε στο email της εταιρείας ή στο... email, στο info. Ναι, στο info@papakivioszoka.gr το email σας, ότι έχετε παρακολουθήσει. Εμείς έχουμε λίστα αυτών που παρακολουθήσανε. Οι περισσότεροι είχαμε καμιά 80 άτομα όλο αυτό το διάστημα. Οπότε οι περισσότεροι θα πάρουν μέσα από τη Γαλλία ή μέσω ημών την πιστοποίηση, αλλά η πιστοποίηση θα δοθεί από τη γαλλική εταιρεία. Chloe, another thing is that after the meeting, mm-hmm. Please send us the recorded show, yes, because yes. A lot of people ask me, because some people, they of couldn't course. Have the time to do it. So, παρακαλούμε για ερωτήσεις. I ask for the questions. Yeah. Mm-hmm. Okay. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση? Υπάρχει κάποια ερώτηση, μην διστάζετε. Ωραία. Don't hesitate if you have some questions. Okay. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση? Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βιοζοκάτη για το σεμινάριο που έγινε σήμερα. Συγγνώμη για τη διακοπή μέχρι να μπω λίγο στο πνεύμα με τα ηλεκτρονικά. Σας ακούμε καλά πάντως. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι. Οι ερωτήσεις είναι 4 ή 5. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό? Όχι, μία ερώτηση θα κάνετε και μετά, γιατί μπορεί να έχει κάποιος άλλος άλλη μία ερώτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε 5 ερωτήσεις. Κάντε αυτή που θεωρείτε πιο σημαντική για εσάς. Αντώνη, χρεώνονται οι ερωτήσεις? Ναι. Χρεώνονται? Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Okay, τότε θα κάνω αυτή που θεωρώ. Κάνε μία ερώτηση, αν δεν υπάρχουν άλλες, πολύ ευχαρίστως. Θα συνεχίσουμε λοιπόν μαζί σου. Μιλήσατε για την... θα ήθελα να ρωτήσω, στην περιγεννητική περίοδο, κατά την άποψή σας, το καλύτερο body condition, δηλαδή η καλύτερη θρεπτική κατάσταση, το όπτιμο mm-hmm. που υπάρχει στη Γαλλία, στη φυλή Λακών, ποια είναι, συμπεριλαμβανομένου ότι έχουμε το όλο θέμα με τον ενεργειακό ισοζύγιο μετά τον τοκετό. Δηλαδή, σε ποια θετική κατάσταση πρέπει να είναι? Ναι, μια... πολύ καλή ερώτηση. Πολύ ωραία ερώτηση. Λακών προβατίνα κατά τον τοκετό. Η δική μου άποψη είναι, και έχω τις προβατίνες λακών γύρω στο 3 με 3,25. Τώρα δεν ξέρω πια τι ισχύει στη Γαλλία. Ναι, αν ναι. θέλετε να το μεταφράσω εγώ, αν θέλετε να το μεταφράσετε. Όχι, πες το κατευθείαν, δεν κανένα πρόβλημα. Okay. I would like to ask you, what is, in your opinion, the best condition score for Lacon used during at birth? I believe it is around 3 to 325. What is the condition you suggest from your experience in Lacon breed in France? I think that you have the right answer. It's between 3 and 3.25. Yes. Okay. Mm-mm. Masoud,
Same, ίδια, ίδια. Η κυρία Κλοέ είπε, για να μεταφράσω, ότι δώσατε από μόνο σας την απάντηση, τη σωστή απάντηση, ότι το επιθυμητό επίπεδο θρεπτικής κατάστασης, δίκτυο θρεπτική κατάσταση κατά την περιγεννητική περίοδο, είναι 3 με 3,25. Κάποια άλλη ερώτηση, κάποιος άλλη ερώτηση υπάρχει, κυρία. Ναι. Συνεχίστε, κύριε Αντώνη. Λοιπόν, κατευθείαν στα αγγλικά. Κατευθείαν στα αγγλικά. Ναι, και εγώ θα τα μεταφράσω, για να μην χάνουμε χρόνο. You said that during the milking period, you take the ewes out in France in order to graze in pastures. What kind of pastures are, the, are these? Are these pastures from, that belong to the government or pastures that the farmers own? Η ερώτηση είναι, just a moment to translate, για όσους δεν καταλαβαίνουν την αγγλική. Αναφέρθηκε η κυρία Κλοέ κάποια στιγμή ότι τα ζώα βγαίνουν έξω στη βοσκή για τα λακών στην περιοχή του Ροκφόρ. Τι είδος λιβάδια είναι αυτά και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή αν είναι κρατικά ή είναι ιδιωτικά. Okay. It's mainly pasture from the farmers. Η απάντηση είναι ότι είναι βοσκοτόπια λιβάδια τα οποία ανήκουν στους ιδιωτικά. Ιδιωτικά. And the plants you have in these pastures are Dactylus glomerata usually? Not ryegrass and a mix of different grass and alfalfa also. Okay. Yes, we have all kind of species, I think. Όλα τα είδη, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, εξειδικευμένο, αγροστόδι, ψυχανθή. Okay. Νομίζω άλλη ερώτηση. In general, the pastures in France, the old pastures, okay, if it's not really renewed by the farmers, it's mainly composed of graminaceous, okay. So at 80%, we can say that it's a ryegrass, it's a mix of graminae, but with the new pastures, farmers they are putting more and more a mix between graminaceous and leguminaceous. So with Thanks, Mr. Massoud, for the comment. Το σχόλιο του κ. Massoud είναι ότι και τα παλιά λιβάδια, η σύνθεσή τους είναι κυρίως αγροστόδη, σε ποσοστό 80%. Στα νεότερα, τα οποία είναι τεχνητά, υπάρχει μίξη μεταξύ 50% αγροστοδών, 50% ψυχανθών. Ακρίτα, ήθελα να πω ότι ένα μεγάλο μέρος από κτηνιάτρους, εκτροφείς και ζωοτέχνες έχει δείξει το ενδιαφέρον ειδικά για το 4-6 και για τα bio-herbal, γιατί πραγματικά είχαν μεγάλη επιτυχία όσον αφορά τα αποτελέσματα και τα έχουμε τεστάρει στις πιο απαιτητικές μονάδες, όπως ήταν η Μιλιόρα, ας πούμε, και τα λοιπά, που είχε πολύ μεγάλες απαιτήσεις και υψηλή γάλακτοπαραγωγή, αλλά και υψηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης. Ναι, πολύ σωστή παρέμβαση. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι ίδιοι κτηνοτρόφοι πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης των καινοτομιών. Ναι, δηλαδή ο καλύτερος για μας πολιτής είναι αυτός ο οποίος είναι ευχαριστημένος κτηνοτρόφος, ο οποίος βλέπει τα ζώα του να είναι υγιή και να έχουν πολύ ψηλή γαλακτοπαραγωγή και πολύ καλή λιποπρωτεΐνη. Okay. We say, Mr. Massoud, that farmers believe to farmers. The results. The results of the products. We are talking about them. Well, yeah. Which product you mean? We mean the products with Vertan and Valcalor. Usage. Yeah. So this product, as Chloe said, they are with two of the more ancient product of the company. So you translate the Aquitas in the same time or not? Yes. Το σχόλιο από τα πιο παλιά, Άλαμε και τον κύριο Massoud στην συζήτηση, είναι ότι τα δύο βασικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η Βιοζωκάτη σήμερα στην Ελλάδα είναι τα πρώτα
Και νούμερο ένα σε πωλήσει προϊόντα τη Ντενά στη Γαλλία. If we speak about the Vertan, it was mainly really to replace formaldehyde treated protein at the beginning. It is really highly employed and highly used in daily use. Okay. Το πρωτεϊνικό, το πρώτο προϊόν, το Bioherbal protein. Το Bioherbal protein αφορά την καλύτερη αξιοποίηση της πρωτεΐνης, κάνοντας την αυτήν bypass. Και στόχος ήταν για την αντικατάσταση της μεθόδου χρήσης φορμαλδεΐδης για να κάνουμε bypass πρωτεΐνη. Πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν πρωτοπόρο στη χρήση της πρόβατα. Η οποία έχει απαγορευτεί σε αρκετές περιοχές. Σε αρκετές χώρες, ναι. Ενώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί η bypass που έχει γίνει με treatment με αυτό η φορμαλδεΐδης. Και... είναι κάτι το οποίο είναι θέμα συζήτησης. Okay, Mr. Masoud. There is two ways to employ the products. If you have really highly genetic herd, okay, with a big potential in milk production, we can employ the product in order to increase, to optimize the production of the animals. So we can expect more milk per use and per day. This is one of the way of to use the product. Ένας από τους σημαντικούς τρόπους επιτυχίας της εισαγωγής, εφαρμογής των προϊόντων αυτών στη διατροφή της μονάδας είναι ότι αφορούν ζώα υψηλών αποδόσεων και ουσιαστικά παίρνουμε τα μέγιστα που μας ορίζει το γενετικό δυναμικό. Έτσι παίρνουμε από ένα κοπάδι δηλαδή το μέγιστο των αποδόσεων αλλά και σε διάρκεια θα σχολιάζω εγώ. And the second, the second way to employ the product, and because the product optimizes the protein efficiency, and because the protein is the most expensive ingredients in the ration, we can do the same level of production with less protein in the ration. So we can reduce the level of protein in the TMR in the ration in order to attend the same results. So we are doing more economy. Okay. Και ένα δεύτερος τρόπος χρήσης είναι να μεγιστοποιήσουμε τις αποδόσεις με λιγότερη χρήση πρωτεΐνης. Άρα έχουμε και ενεργειακό όφελος και όφελος στην τσέπη μας, του κτηνοτρόφου. Για κρίτα να πούμε ότι τώρα που ανεβαίνει τόσο πολύ η σόγια, όλες οι πρωτεΐνες γενικά, γενικότερα. Προσπαθούμε με αυτούς τους τρόπους να κρατήσουμε και τα κοστολόγια χαμηλά και να προσφέρουμε. Και ήδη έχει μεγάλη ανταπόκριση γιατί πολλοί κόσμοι το έχει γυρίσει στα συμπυκνώματα ή στο φύραμα, γιατί βλέπει ότι κάνοντας μόνο στο φυράματα είναι πιο ακριβό. Mm-hmm. Με βάση τις σημερινές τιμές των πρώτων υλών. And for the Valcalor, it's the same, philosophy, the same concepts as the Divertan, but more dedicated for the energy. For the carbohydrate. Το Bioherbal που είπαμε, το Energy, όπως το λέει το δικό του όνομα Valcalor, αφορά τη χρησιμοποίηση της, την καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας. And the main results with the Valcalor, it's milk and the secure the rumen to secure the rumen fermentation and via that to get more milk and more quality in the milk. Okay? So more fat and more protein. Με το δεύτερο προϊόν έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος, διασφαλίζοντας την υγεία της μεγάλης ηλίας, την καλύτερη λειτουργία της και κατ' επέκταση υπάρχει βελτίωση και στο λίπος και στην πρωτεΐνη του γάλακτος, κυρίως στο λίπος. I would like to say that some people already have programmed you know, to finish this presentation, so okay. They are leaving. If there are some questions, and then we have maybe a repeat presentation, because we have this very good relationship with our friends in France. Okay, and so αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, μπορούμε να κλείσουμε γιατί δεν θέλουμε να κουράσουμε πάρα πολύ και γιατί πρέπει να κρατάμε και μια όλοι που έχουν ενδιαφέρον
έτσι να συνεχίσουν να έχουν αυτό το ενδιαφέρον και για την επόμενη. Γιατί η επόμενη θα είναι πιο σημαντική που θα κάνουμε. Έχουμε κάτι. Κάποιος που θέλει κάποια ερώτηση, μην την αφήσουμε αναπάντητη. Μία τελευταία μπορούμε. Ναι. Last question. Hope that this is in the second time we will do the same meeting in Greece in face to face. Okay. Hope for that. The product for six can it be used in the feed? Does it have another form to be used in the feed? Because if we have a big farm, it's kind of difficult to give every lamb 5 mL orally. Chloé, tu es done? Yes, we the liquid product is in fact only for the starting period, but the program, the complete program, is with an additive in the feed to give it during a long period, because the liquid form is not remanent, so it's important to put the additive in the feed after, but we have to see that with Vaiosocat. Για την ώρα εμείς το φέρνουμε σε υγρή μορφή. Δεν πες την ερώτηση, Ακρίτα, πες και την ερώτηση που έκανα. Ναι, η ερώτηση ήταν αν το for six μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρακτικούς λόγους, για να μην ασχολούμαστε με κάθε αρνή ξεχωριστά, αντί σε υγρή μορφή, σε στερεά μορφή μέσω της τροφής. Η απάντηση είναι ναι. Εμείς σαν βιοζωκά το έχουμε φέρει σε πρώτη φάση σε υγρή μορφή. Δεν λέμε όχι να έρθει και σε στερεά. Ωραία, άρα υπάρχει και αυτή η απάντηση, αν υπάρχει το αντίστοιχο αίτημα. We would like to thank you, our friends from France, very much. Thank you for organizing this presentation. Thank you very much again. It's a pleasure for us. And we wish you stay safe the rest of until Christmas. We will be in touch. And thank you very much once again. Okay, please thank you send for us you. The presentation. Thank you for we everybody. Will post it. Thanks. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you.